est suffisamment large et forte pour supporter le poids des enfants qui chauffent pas les jours en salon. Toute elle regarde la montée de la vingtième passage. Les policiers parmi eux se trouvaient Judith, la fille de Maria, accoudée à une balustrade. Elle regarde la place, la dépassant, elle se met de la tête. Il doit être 7h du soir. Un autre avec arrive et la place est vide. Des palmières nettes et massives au milieu de cette place se tombent sur la main. Des fleurs et eux sont écrasées. Je dis la ville de la planète de sa beauté. Les éclairs se succèdent en un rythme si rapide qu'ils se semblent. Les uns aux autres, et qu'il n'est pas qu'un ciel et qu'un tunnel. C'est une rumeur qui parfois se brise et l'éclat métallique. Mais qui le prend aussi fort que de fait, une révolution de plus en plus sourdée à mesure que la terre se brise. Dans les galeries, le silence se fait. Je dis qui sa mère est va voir le but de plus près. Et le plat qui dans l'esprit de la pluie. Il y en a pour toute la nuit, dit le client. La verre se demande tout le monde. Le client se détache du bar et montre le ciel bien sombre, cerné par les yeux entiers d'un puits de et qui touche au toit de monde et le basse. Maria veut encore une fois. Il commande le basanglion sans faire de remarques. Lui aussi imprimera. C'est mon mari qui a voulu de l'Espagne pour les vacances. Moi, j'aurais préféré ailleurs. Je n'y ai pas pensé. Partout à la fois, et l'Espagne aussi, ne fait pas attention à ce qu'ils se disent. Au fond, je suis bien contente d'être en Espagne cet été. Il prend son verre de mandoline et 8 ans. Il paye les garçons. Συμμετέχουμε και εμείς ως γαλλόφωνος όμιλος στον Πανελλήνιο Μαραθώνιο Ανάγνωσης Γαλλόφωνων Συγγραφέων. Πρόκειται για ένα θεσμό εδώ και πολλά χρόνια. 30 πόλεις φέτος σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν σε αυτό τον μαραθώνιο με πάρα πολλούς ομιλητές, παιδιά, μεγάλους καθηγητές, απλούς ανθρώπους που διαβάζουν έργα που έχουν επιλέξει οι υπεύθυνες ομάδες. Σήμερα είδαμε αρκετά παιδιά, μαθητές σας, να απαγγέλνουν κάποια κομμάτια από γαλλόφωνες συγγραφείες. Πώς προεργαστήκανε για να παρουσιάσουν αυτή τη δουλειά τους? Προετοιμαζόμαστε εδώ και 2 μήνες για να μπορέσουν τα παιδιά, ιδίως τα μικρά παιδιά, να διαβάσουν όμορφα τα κείμενά τους, να νιώσουν το κείμενο στη γαλλική γλώσσα, να εκφραστούν σωστά στα γαλλικά, τόσο συντακτικά αλλά όσο και φωνητικά. Αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία και θέλω να τους συγχαρώ όλους γιατί πραγματικά όλοι ήταν υπέροχοι. Σε αυτό το μαραθώνιο, ο απότερος σκοπός ποιος είναι? Ο μαραθώνιος αυτός έχει ως σκοπό να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι γαλλόφωνη χώρα, μιλάνε τα γαλλικά, θέλουν πολύ να μιλήσουν τα γαλλικά. Να πούμε ότι πολλοί από την Ελλάδα φεύγουν για να ζήσουν στη Γαλλία είτε ως φοιτητές, είτε ως να κάνουν κανονικά τη ζωή τους. Η Γαλλία είναι μια φιλόξενη χώρα και οι άλλες γαλλόφωνες χώρες. Φεύγουν γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, όλοι εμείς που ταξιδεύουμε συνέχεια εκεί, άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, του εμπορίου. Είναι μια χώρα η οποία στηρίζει τον κόσμο γενικότερα. Πέρα από μαθητές για εκπαιδευτικούς λόγους, στον εκπαιδευτικό όμιλο έρχονται και κόσμος που θέλει να μάθει κάτι παραπάνω από επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχει, που θα του χρειαστούν τα γαλλικά? Ναι. Εμείς είμαστε και μεταφραστικό κέντρο και έχουμε στην επίβλεψή μας πάρα πολλούς οι οποίοι θέλουν να γίνουν μεταφραστές ή κάποιοι που έρχονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα να ενισχύσουν τη γλώσσα για να φύγουν. Επίσης, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, στη Γαλλία κυρίως. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι σπουδές στη Γαλλία είναι σχεδόν δωρεάν. Σε σύγκριση πάντα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εκεί
τα δίδακτρα είναι πολύ απαιτητικά. Στο Europe Direct, ως εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προάγει την πολυγλωσία. Επομένως, δεν θα μπορούσε να μην συμμετάσχει σε αυτό το μαραθώνιο, τιμώντας τη γαλλοφωνία. Ενισχύει τέτοιες δράσεις και θα είναι πάντα δίπλα σε φορείς, συλλόγους, σπουδαστές, μαθητές, εκπαιδευτικούς που προάγουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ευχαριστώ. Σε επίπεδο περιφέρειας, τι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον αυτό. Αρκετός κόσμος, μαθητές, να συμμετέχουν σε φροντιστήρια, σε εκπαιδευτικούς ομίλους και να θέλουν να μάθουν την γαλλική γλώσσα. Βεβαίως, η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για τους μαθητές, για τη μετέπειτα πορεία της ζωής τους. Μπορούν να, μετά τις σπουδές τους στην Ελλάδα, να τη συνεχίσουν στο εξωτερικό, όπου εκεί, όπως ξέρουμε, οι Έλληνες φοιτητές διαπρέπουν. Le bras du béret. Est-ce la faute du béret? Peut-on repousser une femme qui vous arrive dessus de la sorte? Répétons, demande Maria. C'est difficile, mais reprit Gaulle l'avait oublié. Béret a des amis qui le pleurent ce soir. Sa mère est là, celle auprès de son corps à la mairie. Et la femme de Rodrigo restera, son corps est également à la mairie. Mais elle n'était pas ici, personne n'est auprès de ce soir. Elle était de Madrid, elle était arrivée ici pour le mariage, à l'automne dernier. L'averse cesse avec elle le bruit fracassant de la pluie. Une fois mariée, elle a voulu de tous les gens du village. Que faire? La cuillère. Quelle question, dit Maria. Elle montre la voie de la place, une large porte fermée. C'est là, en effet, dit le client, c'est la mairie. Un ami rentre dans le café. Il parle encore du crime. De nouveau, avec le fond de l'averse, la place est remplie d'enfants. On distingue mal le bout de l'avenue, là où se termine la ville, à la masse blanche de l'hôtel principal. Maria s'aperçoit que Judith est parmi les enfants de la place.